Από πριν. Ε, ναι, γιατί να μην το έχετε. Δεν φαίνεται πολύ αστείο, δηλαδή. Έχουμε στείλει μια φωτογραφία, αν και είμαι σεξουαλικά παρενοχλημένο. Βαρβάρα μου, τώρα σου στείλει όλο γυμνή φωτογραφία κλπ. Είναι και συγκεκριμένο μέρο. Είναι σεξουαλική παρενόχληση. Εντάξει, μιλούμε για τον πόμο, όχι για έναν οποιοδήποτε. Φαίνεται πολύ αναστεία. Εννοείς ότι ζούμε πολύ έτσι, μάτσο, ότι... Τύπο μια γυναίκα στέλνει το μια γυμνή, μισόγυμνη φωτογραφία. Ότι θα του αρέσει, ότι θεωρείται σεξουαλικά παρενοχλημένος. Αφού είναι σεξουαλική παρενόχληση. Αφού στείλουν του φωτογραφία γυμνή. Καλά, Βαρβάρα, μα λέει. Εσένα να μα το στείλουν σε γυμνή φωτογραφία, νιώθει σεξουαλικά παρενοχλημένο. Δεν νιώθει σεξουαλικά παρενοχλημένο, αλλά. Νιώθει σεξουαλικά παρενοχλημένο. Όχι, καθόλου. Μου πω γιατί πρέπει να νιώθει σεξουαλικά παρενοχλημένο. Εγώ το βλέπω σαν αστείο όλο αυτό. Εγώ πάντω ένιωσα, ρε Βαρβάρα μου, όταν κάποια στιγμή κάποιου του ήρθε να λάμπει και στέλνε μου λίμερα τον εαυτό του. Εσύ, εμένα τη λαμπή. Ειλικρινά, το πια σου λε τι φάσει πρωί, μεσημέρι, νύχτα, απόγευμα. Μια γυναίκα θα το δεχτώ. Για όνομα το Θεό, ο άντρας ξυπνά και γεμάται και να μην σκέφτεται... Δεν έχει να κάνει. Γυναικείο σώμα να μην τι άλλο. Δεν έχει να κάνει αυτό που πες. Τι σημαίνει, Βαρβάρα, ότι επειδή το σκέφτομαι πρέπει να στέλνω το... Μόνο να είσαι μοναχός, δηλαδή μπορείς. Βαρβάρα, μας είπες ένιωθες. Γεμανός να με στέλνω παντού. Βαρβάρα, εσύ πώς ένιωθες αν είναι στο κινητό σου και συνέχεια κάποιος στέλνει σου γυμνών τον εαυτό του. Αντροπή, ήταν να ντρέπω μου. Γιατί να ντρέπεσαι. Για λογαριασμό του. Αλλά ομπό... Καλά ρε Βαρβάρα, μα ένιωθες πάρα πολύ περίεργα ότι το πράγμα είναι παραβίαση. Παραβίαση. Χριστιανά μου, μπλοκ. Για πριν τον μπλοκ να το δεις όμως. Μια όχι, μπορείς να επιλέξεις να μην άνοιξες τη φωτογραφία. Μια φορά, καμιά άλλο λογαριασμό και ξαναστέλνει σου. Και ξανά μπλοκ και καμιά άλλο λογαριασμό και ξαναστέλνει σου. Μα πόσες λογαριασμό σε κάνει για να σου στείλει το παυτό. Και εμένα ένα μήνα που μου έστελε. Δεν ξέρω. Τι όρεξη είχε να κάνει διαφορετικό λογαριασμό. Δεν το απάντησε μια φορά μου. Εντάξει, κανεί. Ποτέ. Εντάξει, πάλι θα. Μπορεί να μην ένιωθα. Είδα όλε τι φάσει. Εντάξει, στέλνει σου κάποια φωτογραφία. Πατά να δει τι φωτογραφία σε έχουν στείλει. Άντε πάλι. Ξανά. Άντε πάλι. Ξανά. Εμά δηλαδή, διαστροφή του είναι το πράγμα. Η διαστροφή είναι σεξουαλική παρενοχλήση. Όχι, είναι σεξουαλική παρενοχλήση το πράγμα. Ρε Βαρβάρα μου, για όνομα του Θεού. Βαρβάρα, σκέφτομαι ότι εγώ μετράνε 4 χρόνια, Αντώνε. Θα μπορούσε να στείλει σε μια κοπελά ανήλικη, σε μια μικρή κοπελά που έχει, που έχει ένα Instagram. Εντάξει. Ναι. Είναι σεξουαλική παρενόχληση το πράγμα. Είναι ρε παιδί μου. Εντάξει, άτε να το δεχτώ. Αλλά ο πω, δηλαδή. Η Βαρβάρα θεωρεί σεξουαλική παρενόχληση το άγγιγμα. Κατάλαβε. Επειδή... νομίζω ότι επειδή εμεί είμαστε άντρε, να μου στείλει μια κοπελά το στήθο τη, επειδή να γελάσουμε και ότι μπορεί να το